Ήδη οι θερμοκρασίες στην Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο δείχνουν ότι έχουμε μπει για τα καλά στο φθινόπωρο. Έρχεται ο χειμώνας, οι θερμοκρασίες πέφτουν και οι πολίτες βεβαίως πονοκεφαλίζουν το πώς θα θερμάνουν τις οικίες τους. Επειδή είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι επιλέγουν και φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης για να θερμάνουν σπίτια, κατοικίες και επιχειρήσεις, πάμε να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες εκτιμήσεις λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της φετινής περίοδου διανομής πετρελαίου από τα πρατήρια. Μέσα του επόμενου μήνα θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, αν δεν αλλάξει κάτι που είναι πιθανό να μην αλλάξει. Θα περάσουμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον κύριο Θέμη Κιουρτζή. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πατεριούχων. Καλησπέρα σας, κύριε Κιουρτζή. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μας να συνομιλήσουμε μαζί μας και να μας ενημερώσετε πού θα κοιμανθούν οι τιμές. Βεβαίως, βρισκόμαστε λίγο πριν από την έναρξη διαδικασίας, άρα κάτι μπορεί να αλλάξει ως και τον Οκτώβριο. Την στιγμή αυτή, κύριε Κιουρτζή, με δεδομένη και την ανακοίνωση για τις επιδοτήσεις που ακούσαμε και από την ΔΕΘ, εάν ισχύσουν όλα όπως τα γνωρίζουμε, με τι ποσό θα κληθούμε να αγοράσουμε πετρέλαιο θέρμανσης στα μέσα Οκτωβρίου? Ναι, η τιμή που θα σας πω θα είναι με σημερινή δηληστηριακή τιμή, γιατί οι τιμές αλλάζουν και προς τα πάνω και προς τα κάτω και μπορεί ημερολογιακά οι 15 μέρες ή 20 που μας χωρίζουν από το 15 Οκτωβρίου να είναι κοντά, ναι. Αλλά χρηματιστηριακά οι διαφορές είναι τέτοιες που πραγματικά είναι πάρα πολύ μακριά. Λοιπόν, γι' αυτό θα σας μιλήσουμε ότι με τις σημερινές τιμές θα ήταν σήμερα η τιμή κάτω από ένα 30. Βασικά θα ήταν ένα 27-28 στα αστικά κέντρα. Κάπου εκεί θα κοιμαθεί η τιμή του, που είναι κατά πολύ φθηνότερη από πέρυσι, από το τέλος της περίοδου της περσινής, που είχε κλείσει περίπου στο 1,60. Είναι λίγο υψηλότερα από ό,τι είχε ξεκινήσει και βέβαια επειδή και το επίδομα θα αυξηθεί, ενδεχομένως κάποιος να το στοιχίσει και περίπου και 1 ευρώ, αν πάρει όλη την επιδότηση και βέβαια σχετικά τα λίτρα που χρειάζεται. Mm-hmm. Για τις περιοχές της δικές σας βέβαια εκεί πάνω της Μακεδονίας μας που είναι ορεινές και έχει περισσότερο κρύο, σαφώς χρειάζονται περισσότερα λίτρα από αυτά που επιδοτούνται, αλλά σε κάθε περίπτωση ο μέσος όρος θα είναι κατά πολύ φθηνότερος από τις οποιαδήποτε πηγή θέρμανσης mm-hmm. μπορεί κάποιος να έχει. Κοιτάξτε που φτάσαμε, κύριε Κιουρτζή, εκεί που το πετρέλαιο ήταν αποδιοπομπαίος τράγος, ακόμα και η κυβέρνηση προσπαθούσε να οθήσει τους πολίτες μακριά από αυτές τις εναλλακτικές μορφές, πλέον είναι μια μορφή εγγύηση για τις θερμαντικές, για τη θέρμανση πολλών σπιτιών. Και το κακό είναι ότι κάποιοι άλλαξαν τις συσκευές τους και έβγαλαν συστήματα καψίματος πετρελαίου από τα σπίτια τους, έτσι. Έτσι όπως το λέτε είναι και βέβαια εμείς δεν είμαστε μεταχριστοπροφήτες. Εδώ και 3 χρόνια φωνάζουμε και λέμε ότι μην εξαναγκάζετε τους πολίτες να ξυλώνουν τις, να αλλάξουν συστήματα, έτσι. Τα συστήματα θέρμανσης με πετρέλαιο. Mm-hmm. Βέβαια όσες φορές το λέγαμε και ειδικά εγώ που έκανα και μια καμπάνια αν θέλετε, με κοιτούσαν λιδωρώντας με θα έλεγα τι μας λέει αυτός. Παρ' όλα αυτά να ήρθε τώρα η στιγμή που πραγματικά κάποιος δικαιώνεται. Μάλιστα. Και δικαιωνόμαστε ως προς τι, επειδή γνωρίζουμε την αγορά. Και επίσης θα σας έλεγα ότι το πετρέλαιο θέρμανσης πάντα ήταν φθηνό ως τιμή βάσης προϊόντος. Η διαφορά ήταν ο φόρος. Ναι, βέβαια. Ο δικός φόρος κατανάλωσης που έμπαινε ήταν σκεμμένος για να προσανατολιστεί ο κόσμος στο φυσικό αέριο και να φύγει από το πετρέλαιο θέρμανσης. Μάλιστα. Βέβαια εδώ υπάρχουν και τα άλλα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν, που προκύπτουν βασικά. Είναι ότι όταν έχουμε μία θέρμανση πολύ ακριβή σε φόρους και όταν δεν έχουμε την προσέγγιση, που δεν είχαν οι περισσότεροι πολίτες την προσέγγιση να φτάσουν εύκολα στο φυσικό αέριο, γιατί είτε δεν περνάει ο αγωγός, είτε γιατί δεν έχουν τα χρήματα και πολύ περισσότερο δεν υπήρχε πρόσβαση στον αγωγό. Βεβαίως. Είτε αυτός ο καταναλωτής του πετρελαίου θέρμανσης είχε υπερφορολογηθεί και υπερφορολογούνταν άδικα εν σχέση με τον οποιοδήποτε άλλο συμπολίτη σε αυτής της χώρας μας. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι δυνατόν κάποιος να φορολογείται για το αγαθό της θέρμανσης τόσο πολύ υπέρμετρα μόνο και μόνο για να στρέψουμε τον καταναλωτή στο φυσικό αέριο. Όταν δεν είχε και επιλογή, όπως είπατε πολύ σωστά. Έτσι mm-hmm. ακριβώς. Εκεί που μπορούσε κάποιος να το κάνει, να το κάνει. Όμως δεν είναι μόνο οι οικιακοί χρήστες, είναι και οι επαγγελματικοί καταναλωτές. Ναι. Που εκεί όταν του έχεις βάλει ένα επιπλέον κόστος στη φορολογία για το πετρέλαιο θέρμανσης, τον καθιστάς μη ανταγωνιστικό με κάποιον που είχε φυσικό αέριο. Δεν είναι απλά τα πράγματα στην αγορά έτσι με μία κουβέντα να αλλάξουν, γιατί υπάρχουν και κοστολόγια τα
τα οποία δημιουργούν ανισότητες πέρα μεταξύ των πολιτών, ίσων πολιτών, γιατί όλοι ίσοι είμαστε απέναντι στο κράτος, αλλά και των επιχειρήσεων, το οποίο κάποιον μπορεί να, να έχει δυσμενή εξέλιξη στην πρόοδό του, δεδομένου ότι η κοστολόγηση που έχει στο προϊόν του είναι πολύ βαριά εν σχέση με κάποιον άλλον ανταγωνιστή του στην πόλη που μπορεί να έχει φυσικό αέριο ή οποιαδήποτε άλλη μορφή. Ναι. Και επιπροσθέτως θέλω να πω ότι σκεφτείτε ότι όταν στρέφουμε τον καταναλωτή να πάει να καταναλώσει ξύλα στο τζάκι του, πέλετ και τα υπόλοιπα, ιδιαίτερα στις πόλεις, είχαμε το φαινόμενο της αθαλομίχλης πάρα πολύ έντονο. Δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει το βράδυ. Δηλαδή από τη μια μεριά ζητάει ο πλανήτης μας, η χώρα μας πρωτοστατεί στην πράσινη ενέργεια και από την άλλη εξαιτίας της περιφορολόγησης του πετρελαίου θέρμασης στρέφουμε τον καταναλωτή να κάψει τα τζάκια του τα πάντα. Ό,τι μπορούσε να καεί, γιατί δεν είχαν όλοι και τη δυνατότητα να κάψουν, να βρουν ξύλα και να πάρουν και έκανε ό,τι υπήρχε στο δρόμο. Mm-hmm. Δηλαδή από ξύλα οι δρόμοι ήταν άδειοι και είναι άδειοι ακόμα, ιδιαίτερα μέσα στις πόλεις. Δυστυχώς έχετε δίκιο, αφού το έχουμε δει και εμείς. Κύριε Κιουρτζή, κάτι ακόμα πριν σας αποδεσμεύσουμε και σας ευχαριστήσουμε για την συνομιλία αυτή. Τι γίνεται με το πετρέλαιο κίνησης και τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν έχουμε, όπως φαίνεται, ανανέωση αυτής της επιδότησης στην Αγγλία? Εδώ είναι ένα άλλο θέμα, βαρύ. Τα 15 λεπτά πραγματικά βοήθησαν την αγορά, γιατί η κοστολόγηση στο πετρέλαιο κίνησης θα περάσει επιπροσθέτως και στα προϊόντα. Αυτό ακριβώς. Είναι σημαντική πρωτοβουλία. Βέβαια, αυτά είναι θέματα της κυβέρνησης. Για μας το προϊόν πρέπει να είναι φτηνό. Mm-hmm. Εδώ είχαμε μία χρηματιστηριακή ουσιαστικά αρπαγή από μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού διεθνής και είδαμε ότι το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε υπέρμετρα, όπως και η βενζίνη αυξήθηκε, αλλά το πετρέλαιο θέρμανση, το πετρέλαιο κίνησης ακόμα περισσότερο, εν σχέση με την τιμή του αργού πετρελαίου και του Brent. Δηλαδή είχαμε μία αύξηση στον 1,5 χρόνο, 100% την τιμή του αργού πετρελαίου και 200% στην τιμή των διυλισμένων προϊόντων, όπως είναι η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Δηλαδή το πετρέλαιο σαν πετρέλαιο κίνησης, αυτό που καίμε, αυξήθηκε χρηματιστηριακά 200 φορές, 200%, εν σχέση με 100% που είχε το αργό πετρέλαιο. Ναι. Αυτό δημιουργεί ένα θέμα, βέβαια είναι μια χρηματιστηριακή εκτροπή, θα έλεγα, στην οικονομία μας και στην ευρωπαϊκή οικονομία, δεδομένου ότι σκεφτόμενοι ή αν θέλετε παίρνοντας μια χρηματιστηριακή νότα ότι ξέρεις θα υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση στο πετρέλαιο κίνησης εξαιτίας ότι το φυσικό αέριο θα είναι δισεύρετο και πολύ πιο ακριβό, έτσι αυξήσαμε το διυλισμένο προϊόν που ήταν παράλογο, γιατί τα διυλιστήρια αγοράζουν αργό πετρέλαιο και παράγουν τα υποπροϊόντα που είναι η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, όπως και τα άλλα, υγρά αέριο κτλ. Όμως δεν μπήκε στο κόστος παραγωγής το προϊόν που λέγεται πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη. Πωλήθηκε σύμφωνα με χρηματιστηριακή αξία και όχι με το κόστος παραγωγής. Γι' αυτό είδαμε ότι οι εταιρείες των διυλιστηρίων εγγράψανε πάρα πολλά και σημαντικά κέρδη για αυτή τη χρονική περίοδο. Πλούτησαν πέρα από κάθε πρόβλεψή τους. Κύριε Κιουρτζή, ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλο τον κόσμο. Υγεία εύχομαι.